Ακολουθεί ο Τζίμις Πανούσης. Με καθαρό μυαλό, παραμονή της Κυριακής του άπιστου Θωμά, να βάλουμε αράπη μου, το δάχτυλο το μεσαίο το σκανταλιάρικο επί των τύπων της λάσπης. Αναφέρομαι στη θεϊκή λάσπη, στο θεϊκό ζυμάρι ούτως υπήν του πρωτομάστορα, από όπου και δημιουργήθηκε ο πρώτος έγχρωμος άνθρωπος, διότι μόνο άμα έχεις αχρωματοψία βλέπεις λευκό, τον λασπο Αδάμ, τον παππούλη μας. Εκτός και αν έχει γίνει λάθος, που δεν το πιστεύω, στην Αγία Γραφή, και αντί για χώμα, ο μεγαλοδύναμος χρησιμοποίησε ασβέστη. Εξού και το Χριστός Ασβέστη. Χριστός Ασβέστη των απίστων και απαράδεκτων χαβαλετζίδων που κοροϊδεύουν με χυδαίο χιούμορ τα θεία πάθη. Εντροπή, εντροπή. Το τι εβραϊκή μπαρούφα ακούσαμε αυτές τις μέρες, τα αυτάκια μας ζαλιστήκανε αυτές τις άγριες μέρες, δεν περιγράφεται, ακροατή μου. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Στη λειτουργία του επιταφείου, στην οποία παρέστην για το έθιμο, η κεντρική ιδέα είναι εαυτούλης ούμπεράλες. Ευλογάμε τα γένια μας. Κι άσε τους αλόθρισκους να βράζουν στο κολλασμένο ζουμί τους. Ίσαμε 500 φορές ακούγεται το υπέρ του ευσεβεστά του αρχιεπισκόπου ημών και πασών των Ρωσιών. Ύμνη στο θεόσταλτο ρατσισμό των Ορθοδόξων, λες και η πλειοψηφία των υπολείπων ανθρώπων, διότι οι υπόλοιποι, οι μη Ορθόδοξοι, είναι πλειοψηφία. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Αυτή λοιπόν είναι ζώα, ζώα για σφάξιμο. Ο στρατός, οι βασιλιάδες, οι αρχιερείς, οι σπολάτοι και όλα τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα πρόβατα εννοώ, που δεν προσκυνάνε αδιαμαρτύρητα, όπως κατά της γραφάς, να τυλιχτούν στις σημαίες τους και να μπουν στη σειρά για την κρεατομηχανή. Βελάζω, άρα υπάρχω. Μελαχρινό μου για σένα, μη μασάς με τις ξανθές. Λαραλαραλα, βάμενα κόκκινα μυαλά. Δεν αξίζουμε, πρέπει να πω, τι ούτε ο ξεπεσμό από τους παρακμιακούς γέροντες μαυρολομπίτες, όλοι εμείς οι μεταφυσικώς ανησυχούντες, που βρήκαμε από τους παππούδες μας αυτές τις λυτρωτικές, θα λέγαμε, πνευματικές ακροβασίες, που τις εκτελούσαν με μαεστρία και με τη χαρά της ζωής ο Ορφέας, ο Διόνυσος, η Άρτεμις, η Αθηνά, και τις φετερίστηκαν στη συνέχεια οι Άγιες Αθανασίες του Εγάλο και τις καταντήσαν σαν τα μούτρα τους. Αν πας στην εκκλησιά της Μεγαλόχαρης, στην Τίνο, για να δεις από κοντά το τάμα της με Μιμής Ντενίση και της Βάνα Μπάρμπα, που θα πας κάποια στιγμή, το λέει η τηλεόραση, ρίξε μια ματιά στην αρχαία πόρτα όπου είναι σκαλισμένα τόφια τα λιονταράκια του Διόνυσου. Θαυματουργό ιερό ήταν στον ίδιο χώρο από την αρχαιότητα. Το copyright, το copyright. Και τον καταντήσανε χρυσοφόρο παγκάρι του Μίδα για κάθε εγκλωβισμένη κορασίδα, κορασίδα με μουσική και βυζαντινή τουαλέτα. Άσε που έχει γεμίσει η μείζωνα περιοχή Μεγαλόχαρης, αυτό το λέω παρεπιπτόντως, από ύπουλους σατανιστές που εμπορεύονται από το χώμα που βρέθηκε και καλά η εικόνα της Παναγίας, μέχρι βέβυλους εσταυρωμένους γαϊδάρους. Πού ζούμε? Για να διαβήσεις της Ορθολοξίας στην Ιερά Πύλη, θέλεις τη βίζα του Βαβίλη και συστατήριο Χουντόδουλου για τα παρακρατικά σου φρονήματα, προκειμένου να μεταλάβεις το ανήθικο νερό της μασονικής χρυσοπηγής. Το Παπαδοτσουνάμι έχει αφήσει εκατομμύρια ανοιχτές πληγές πίσω του και συνεχίζει να πνίγει στην απληστία του αμέτρητες αθώες ψυχές. Οι επίρροκοι μεγαλοπαπάδες έχουν χάσει κάθε ίχνος τσίπας και εξτομίζουν χολή και ύβρις στους δίθεν εχθρούς της Εκκλησίας, που είναι όλοι στριμωγμένοι στον καθρέφτη τους. Βρε στον καθρέφτη τους. Ανοίγει το στόμα του ο Ειρηναίος και βγαίνουν σκουλίκια, σκουλίκια. Στην κοιλιά του Δούριου Χριστόδουλου ασφιχτιούν δεκάδες καταπατημένες νηστείες και σαρακοστές. Το περιβόλι της Παναγίας το πνίξαν τα ζυζάνια. Αχ, να είχα κι εγώ μια τέτοια θεία. Είμαι ο Χούλκ. Τι ωραίες διαφημίσεις. Καλέ, τι ωραίες διαφημίσεις. Λίγες, αλλά καλές. Τι πλουραλισμός, τι ποιότητα από αισθητικής απόψεως. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι οι περισσότερες διαφημίσεις στα όρια του αριστουργήματος. Αριστουργήματα. Αυτοί που τις σκέφτονται, οι creative managers, τρομάρα τους, εκτός από μεγάλοι καλλιτέχνες, επιτελούν και ύψιστο κοινωνικό έργο. Εθνικιστική σημασία, πρέπει να πω. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα που δεν ζει ο Αδόλφος ο Χίτλερ να τους δώσει το παράσημο του μεγάλου αδελφού, της μεγάλης αδελφής της υψηλής Λούγκρας, της αδίσταχτης υπηρέτριας του συστήματος. Τρία είναι τα βασικά εργαλεία του νεοέλληνα διαφημιστή.
και από αυτά το μακρύτερο, που λειτουργεί και ως υποκατάστατο του ανύπαρκτου αντρισμού τους, ο καταποτισμός, θα λέγαμε, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στα τάρταρα της καταναλωτικής μιζέριας. Τα άλλα δύο είναι ο ακραίος μισογυνισμός του αδελφάτου των διαφημιστών της Ελληνικής Ελλάδας και η κακογουστιά με τη φτύνια χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Ηλίθιες κατίνες με αρσενικά ζωντόβολα από δίπλα να τις αβαντάρουν ανοίγουν με τα χεράκια τους το τρίτο φύλλο που τις χαίνεται και τις ζηλεύει και γι' αυτό τις παρουσιάζει ως μονοκίνητρα πουταναριά, αδίστακτα και αδιφάγα, μακάρια μέσα στην λιθιότητα και την τσαχπινιά της κομμωτριακής αμοιβάδας. Το επίπεδο των διαφημίσεων που ακούμε στο ραδιόφωνο και βλέπουμε στην τηλεόραση είναι αντίστοιχο με το αισθητικό μεγαλείο του χυδαίου υπαρκτού σουρεαλισμού που καθορίζει τη δράση της μεσογειακής λούγκρας εδώ στην νότια βαλκανική Μούτζα με τους αρπακολατζίδες και τους αλταδόρους ακτιβιστές. Διότι σου λέει ο σεβασμιότατος Άγιος Ειρηναίος, για να πάω στα Άγια των ημερών, μόνο με το Άγιο Φως δεν θα πετύχω γερά συμβόλαια, θα βάλω και νερό και τηλέφωνο, θα τα μπαλάρω και αυτά με αγιοσύνη και με φως, νερό, τηλέφωνο θα γονατίσω την εβραϊκή αγορά κινήτων και άσε τα σκουλίκια να διαμαρτύρονται. Έχω πάρει την ιερή σκυτάλη σου λέει από το Βαβίλη που την πήρε από το Χουντόδουλο και με αυτήν θα ανασκολοπήσω τους άπιστους. Πίσω κουμούνια και σας φάγαμε. Ο μπουχέσας που μας κυβερνάει, ο Κωστάκης ο δεύτερος, ο επικίνδυνος, θα πάει να πάρει, λέει, πάλι την μπουσοευχή την Παρασκευή στις 20 του Μάη, παραμονή της Εθνικής Επετείου της Eurovision. Η Εθνική Επετεία, όλο της το μεγαλείο, από τη μια ο Κωστάκης με τα συγκαμμένα μπουτάκια να προσφέρει γη και είδωρ στον αρχιφασίστα Βλανιτάρχη, και από την άλλη η Παπαρίζου. Η Παπαρίζου ως μεταμοντέρνα παπαρίγα να δείχνει τα μπουτάκια της και αυτή στην απανταχού μαϊμούδες με τις κορτσίστικες αφέλειες. Όπως ο Κοντζαμάνης που έκανε μεταφορές με το δολοφονικό τρίκυκλο, το ιστορικό τρίκυκλο, έτσι και ο σύγχρονος Έλληνες συγχρονιστής θα μεταφέρει με ελληνικά πλοία, από ό,τι λένε οι συμφωνίες, πυρομαχικά των σφαγέων στο κατεχόμενο Ιράκ. Δημοκρατία δηλαδή να φάνε κικότες. Μπορεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού να είναι ενάντια στην εισβολή και τη γενοκτονία στο Ιράκ. Η δημοκρατική του όμως αντιπροσωπεία, που τον εκπροσωπεί, έχει άλλη γνώμη. Πιστό τσοπανόσκυλο, στα Αμερικανάκια, μπας και μας πετάξουν κάνα ξεροκόμματο, κάνα κοκαλάκι από τα βομβαρδισμένα γενοκόπεδα για να το γλύψουμε. Αυτή η πανεθνική υποκρισία στο θέμα του πολέμου δεν έχει όρια. Μα δεν έχει όρια. Ύστερα ζητάμε να παραιτηθεί αυτό το σκανδαλόπουλο, το σκανδαλόδουλο, sorry, Παπαδαριό. Εδώ έχει υπογράψει την Εθνική Υπερήφανη Σύμβαση για τη Βάση της Ούδας η κυβέρνηση Μητσοτάκη με υπουργό ανεφχαρτοφυλακίου τότε το Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή, κάκιο ζηλίκια με χοντρές παρεμβάσεις από την Disney. Ο Μίκης και ο Νιόνιος, Διονύσιος, στην εθνική κωμωδία ο Καραγκιόζης χοντρός, χωρίς τσίπα, για γέλια και για κλάματα ταυτόχρονα. Από το σοσιαλιστικό ακόντιο της Βερούλη μέχρι το φιλελεύθερο ακόντιο της Δημουλά, όλα τα ακόντια καταντήσανε σούβλες για τη σκοταριά. Τη σκοταριά των προσκυνημένων ηθαγενών που χωρίς άντερα φοβούνται και τη σκιά τους. Ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα. Εδώ στη συνεχίζουμε. Ό,τι πούμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κούγιας μας. Ακραία είναι επικοινωνιακά φαινόμενα. Μην ξεχνάμε του Σαββάτου. Είναι ο Δούριος Ήχος από το ραδιόφωνο του Sky με την ευγενική κοροϊδία μου του Ιδίου. Όλοι κρύβουμε, ακροατή μου, ένα γκούγια μέσα μας. Να το παραδεχτούμε. Ένα γκούγια που σφίζει από αντριλίκη και πνίγεται από overdose οικογενειακής μεγαλοπρέπειας. Ξαφνικά, όπως ευπιθώς αναφέρει ο Αδέκας στο Sky, προκύψαμε οι Ελληναράδες σκανδαλωδώς προνομιούχοι ως συνταξιούχοι. Δεν το ήξερα αυτό. Γκαργκάνας FM και πράγματι είναι γεγονός ότι ο Έλληνας συνταξιούχος κάθε τρεις και λίγο είναι κουρασγέρα στην Καραϊβική και ξεχειμονιάζει Μπαχάμες Μπαρμπάντος. Πού το χάρη τον βρίσκεις, Μπαρμπάντος Μπαχάμες. Μπαχάμες Μπαρμπάντος. Δεν μπορεί να δουλεύει νυχθημερών, ας πούμε, ο Τατούλης και να απολαμβάνει αραχτός ο ξυπόλυτος γέρος ο Κουμούνι ως συνταξιούχος. Τροπή. Μη κοροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε, κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
σκάστε, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε. Τι ποιότητα, τι ηχογράφηση. Όπα, σιγά, σιγά. Να τα ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Σας αφήσαμε λάσκα ένα χρόνο για το εκλογικό μπόνους. Δηλαδή εντάξει, μας αφήσανε επειδή ψηφίσανε, κερδίσανε, σου δίνει ένα μπόνους. Αλλά από τούδε και εφεξής θα φθήσετε το γάλα της μάνας που σας γέννησε. Αφορολόγητο μητρικό γάλα που ακούστηκε, χαραμοφάιδες. Επειδή του ξέφυγε το σημείτι, δεν θα βάλουμε φόρο τώρα προς τη θέμενη αηδίας στα βυζά της λεχόνας. Δηλαδή μάζευε κι ας είναι καιρόγες. Τα πολλά Χριστός Ανέστη, θέλω να πω, που ακούγονται υπερβολικά και μετεπιτάσεως, υποκρύβουν μια βαθιά αμφιβολία, ή μου φαίνεται, για το γεγονός αυτό κατά αυτό που είναι. Είμαι υποχρεωμένος να το αναφέρω. Να μου το θυμηθείς τώρα, πλαστικό έντερε ακροατή μου, ότι αυτοί οι ανεκδίγητοι τύποι που μας κυβερνάνε θα φύγουν νύχτα, ωραία νύχτα, με το αεροπλανάκι του άσπυλου σπήλιου. Το πρόβλημα είναι ότι θα ξανάρθουν οι προηγούμενοι. Θα περάσουμε ωραία. Θα παραλάβουν καμένη γη, όπως αυτή, και με το ίδιο γνωστό παραμύθι θα μας ενώσουν με την Αφρική πολύ πριν τις τεκτονικές πλάκες. Έχουν πλάκα οι τέκτονες με τα άλουθη που σκαρφίζονται για την εφέμαξη της υπεραξίας των εργαζομένων. Πρώτη και καλύτερη γνωστή η καραμέλα της κρίσης. Κρίση, κρίση. Από τότε που γεννήθηκα, κρίση, από την οποία εξαιρούνται βέβαια μόνιμα τα ενάωσα αυξανόμενα υπερκέρδη των τραπεζών και των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Άρα, πώς τα λέμε. Είναι τα ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα του Σαββάτου και να ευχαριστήσουμε τον Θεούλη που έπνιξε τη φετινή πρωτομαγιά με τα τραντατζούμ της Αναστάσεως και δεν ξεφτυλιστήκαμε να γιορτάσουμε δήθεν την αιματοβαμμένη επέτειο με βασικό κεκτημένο το 8ωρο. Τουλάχιστον σε 12ωρο το έχουμε ξεχυλώσει και πούς ακόμα. Οι κάφροι στα Καρφούρ σε λίγο θα στείλουν αντίσκηνα για τις πολίτριες. Γιατί να πας στο σπίτι, ας πούμε, για να χάσεις χρόνο. Αυτό είναι λάθος που γυρνάς στο σπίτι κάνω αυτό το διάλειμμα. Τα παιδιά έχουν πάρει τον δρόμο τους στην αποτοξίνωση, σε κάποιο ίδρυμα. Ο σύζυγος είναι στη δεύτερη δουλειά, έχει και τρίτη μετά το βράδυ. Άχρηστο είναι το σπίτι στην ουσία. Να σου πω, χαραμίζεται κοντζάμ τριάρι στην Αγίου Μελετίου για έναν ύπνο. Είναι αμαρτία, αμαρτία από το Θεό. Νίκιασε τόσους Αλβανούς που έχουν κάποιες οικονομίες στην άκρη και βάλε γραμμάτια για το καινούργιο Hyundai, το Hyundai Sun, με αυτό το δώρο που έχει ασφάλιση για θανατηφόρο στο μαλλιακό. Παντελής έλλειψη αξιοπρέπειας ο Σόγαμπρος Βούλγαρης που συμμετέχει με το αζημίωτο στο πολιτιστικό αχταρμά του Τατούλη. Τι δούμε, τι θα δούμε. Άντε να διοριστεί και ο Νιόνιος. Περιμένουμε στο Φεστιβάλ Τραγουδιστικής Τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη να γίνουμε όλοι δωρητές πνεύματος στους αναξιοπαθούντες. Οι πνευματικοί άνθρωποι, όχι άνθρωποι, οι άνθρωποι πνευματικοί της δεξιάς και της πρόοδου είναι άλλων προδιαγραφών. Πρέπει να το πούμε. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα, αλλά επιφυλάσσομαι αύριο στην εκπομπή μας να τα φέρω τα ντοκουμέντα. Ο Καραμαλής ως Υπουργός Πολιτισμού διόρισε για την πολιτιστική ανάταση της χώρας τον δημιουργό των παρακάτω ταινιών, ο βιασμός μιας μοναχής, Παρθενοκυνηγός. Είναι, θα τα πούμε αύριο όμως, θα τα πούμε αύριο. Ωραία ντέρτια, ηθικών ακμεότατων παρόλα αυτά, στη Eurovision θα σαρώσουμε. Θα κάνουμε με επιτυχία τις μεταφορές των δολοφόνων στο Ιράκ. Το σκυλάκι του Μπους, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα γαυγίσει αυτή τη φορά τον πρωθυπουργό μας στις 20, όταν τον υποδεχθεί έξω από την πόρτα υπηρεσίας του Λευκού Οίκου. Θα πάρουμε το OK να φτιάξουμε Διεθνές Κέντρο Χαφιέδων στην περήφανη πατρίδα μας και θα γίνουμε ο σονούπος στόχος της Αλ-Κάιντα. Έτσι, μπας και εξασφαλίσουμε κάποιο μπόνους πνευματικής αναπηρίας στα χυμασικικά τα project. Πώς ανεχόμαστε τώρα σε αυτούς τους τύπους να μας κυβερνάνε, είναι απορίας άξιο, δεν ξέρω, επιμένουμε εδώ. Απόγονοι του Περικλέους και της Πυθίας, ρε παιδιά, είναι ο Μπουχέσας και ο Χουντόδουλος. Δηλαδή, και εις ανώτερα.